Αγαπητοί φίλοι και φίλες της μεγάλης οθόνης αλλά και του θεάτρου, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή «Οι ταινίες της εβδομάδας» με την Τζίλα Ζηλιφτάρη. Για μία ακόμη εβδομάδα, τρέιλερ από ελληνικές δημιουργίες που θα αποτελέσουν την καλύτερη συντροφιά, ζωντανεύουν μέσα από την οθόνη σας και σας χαρίζουν μία μικρή ιδέα από την παρέα που θα φιλοξενήσετε κάθε ένα από τα βράδια της εβδομάδας. Φυσικά, μέσα από το Hellenic TV. Οι ταινίες της εβδομάδας ανοίγουν την αυλαία με εκείνες της 5ης 7 Απριλίου. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Το κλειδί της ευτυχίας» και θα προβληθεί η ώρα 10 παρα 25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Θανάσης Μεριτζής. Κοινωνική ταινία που κυκλοφόρησε το 1953 με τους Έφη Πόλη και τη ασπρέα Τίτο Βανδύ. Η Φρόσο με τη μητέρα της δουλεύουν στην υπηρεσία της οικογένειας Δελαφράπα. Η μόνη ελπίδα για να αλλάξει τύχη τους είναι να παντρευτεί η Φρόσο τον καλοκάγαθο καπετά Νικόλα, παρόλο που εκείνη αγαπάει άλλον. Όμως το κλειδί της ευτυχίας πολλές φορές βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας, η συνέχεια επί της οθόνης. Μη στενοχωριέσαι, Φροσούλα μου. Εγώ θα σας λευτερώσω από δάφτους. Θα τσουπάρει ο διάολος τον πατέρα και τη μάνα. Έλα, έλα. Έλα, κάθισε να στάω. Εγώ που λες, φτωχός και αγράμματος πες ξεκίνησα. Και σήμερα είμαι εφοπλιστής. Μάλιστα, εφοπλιστής, όχι αστεία. Άξιος, γρήγορος, σβέρτος οι αποφάσεις μου. Έτσι έπια μπροστά. Τώρα πήρα την άλλη μου απόφαση. Σε διάλεξα για γυναίκα μου. Η ζωή μου, η ψυχή μου, τα παπόρια μου, δικά σου, στην τιμή μου. Σας ευχαριστώ, μα. Ωραία, ωραία, ας κάνουμε την καλή αρχή. Τι βλέπεις, έφερα μπόλικες. Εφοπλιστάδες δεν είμαστε, οικονομία θα κάνουμε. Και τσιβέρες με την τουζίνα τσαγοράζω. Όποια μας πάει τη φορά με τσάλες σου τσιχαρίζω. Το γοργό σε χάρη έχει, έλα να προβάρουμε. Λίγο πριν πείτε καληνύχτα και συγκεκριμένα στις 11 και 10 μετά μεσημβρίας, η διάθεση θα χτυπήσει κόκκινο με την κωμωδία «Παντρευτείτε γιατί χανόμαστε». Σενάριο Μίνα Νεγρεπόντη, σκηνοθεσία Νίκο Ζερβός. Κωμωδία του 1985 με τους Βασίλη Τσιβιλίκα, Μάρα Θρασιβουλίδου, Σπύρο Μισθό. Ένας ερωτιάρης βιβλιοπόλης, ο οποίος άλλαζε τις γυναίκες σαν τα πουκάμισα, βρήκε το μάστορά του στο πρόσωπο μιας όμορφης γυναίκας. Και κάπου εκεί οι ρόλοι αλλάζουν. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που τονίζει την αναπόφευκτη δύναμη του έρωτα. Καλώ τον Τίνο. Πώ από εδώ, παίρνουμε εκεί πάνω σε εδώ για λίγο να συνεννοηθούμε για το βράδυ. Θα πάμε να χορέψουμε. Θα έρθει. Πάλι χορό. Δεν βαρέθηκε, μωρά, αδερφέ μου. Τι να κάνουμε, ρε Σάκη, τι να κάνουμε. Ναι, οι άνθρωποι είμαστε, να μην διασκεδάσουμε λιγάκι. Καλά. Πού θα συναντηθούμε, θα περάσουμε κατά τι 9 να σε πάρουμε από το σπίτι. Ωραία. Θα είναι μεγάλη παρέα. Η συνηθισμένη, ο Λεωνίδα και οι κοπαλιέ. Θα φέρει και τη Σοφία. Αντιφέρω, αν και δεν τα πάμε τόσο καλά τώρα τελευταία. Γιατί, τι έγινε πάλι? Τι ήθελες να γίνει? Το αιώνιο πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Ο γάμος. Θέλει να παντρευτείτε? Βέβαια θέλει, όπως όλες. Ακόμα δεν γνωριστήκαμε, όλο για γάμο μιλάει. Και εσύ γιατί δεν βουλάς παραμύθι, Ρεσάκη? Εντάξει, κούκλα μου, πες της. Θα σε παντρευτώ. Κι άστε να αναλυπίζει. Τι λες τώρα, τι λες, Ντίνο μου? Και μετά να μου λέει, έλα με το σπίτι να γνωρίσει τους δικούς μου, πεθαρό, πεθαράκι. Είμαι εγώ τώρα για τέτοια μπλεξίματα? Δηλαδή, ούτε που το σκέφτεσαι, θέλω να πω, δεν σκέφτεσαι καθόλου το γάμο? Εγώ, το γάμο. Κάτσε να κάνω και μια στροφή γύρω από το νερό. Κάτσε άλλη μία ανάποδα να πιάσει το ξόρκι. Τι λες τώρα που τα έχουμε πει, βρε Ντίνο μου? Λέω, γιατί αλλάζουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αλλάζουν, εγώ δεν αλλάζω. Και μάλιστα στο γάμο. Τι λες τώρα, άσε με. Σκέφτηκα μήπως άλλαξες γνώμη, γιατί φαίνεσαι πολύ ερωτευμένος με τη Σοφία. Και λοιπόν, άλλο έρωτας, άλλο ο γάμος. Δεν έχεις ακούσει που λένε ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα? Τότε γιατί είσαι μαζί της? Με κάποιον θα έπρεπε να είμαι. Γεια σας. Γεια σας. Ενδιαφερόμαστε για την ερωτική αρμονία, παρακαλώ. Ναι, ελάτε από εδώ. Ναι. Ελάτε από εδώ. Με συγχωρείς, ε. Ναι. Βάσου, σε παρακαλώ, εξυπηρέτησε τα παιδιά. Ναι. Έτσι. Να παντρευτώ εγώ τη Σοφία. Είμαστε με τα καλά μας. Τι είναι δηλαδή ο γάμος? Άντε, γνωρίσαμε μια κοπέλα, να την καπελωθούμε. Τι θες να πεις δηλαδή, ότι δεν σε αρέσει η Σοφία? Μωρή Σοφία μου αρέσει, ο γάμος δεν μου αρέσει. Όσο σκέφτομαι μωρά, γκρίνιες, κλάματα, γουά, πάνες, κρεβατομουρμούρες, με πιάνει ένα τριχύλα. Και δυστυχώς στην Ελλάδα όλες οι γυναίκες ίδιες είναι. Το γάμο σκέφτονται αμέσως. Στη Γερμανία, Ντίνο μου, που ήμουν τόσα χρόνια, δεν ήταν έτσι. Συνεχίζουμε με τις ταινίες της Παρασκευής 8 Απριλίου. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Γιακουμής, μια ρωμαϊκή καρδιά»
και θα προβληθεί ώρα 9 και 25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Πάνος Κοντέλης, σκηνοθεσία Απόστολος Στεγόπουλος. Κοινωνικό μελόδραμα που έκανε πρεμιέρα το 1970 με τους Νίκο Ξανθόπουλο, Άννα Βαγενά, Έφη Οικονόμου. Η αγάπη του Γιακουμή, ενός πανφτωχού ορφανούλη μενεργάτη για την Ελένη, είναι πέρα από τα ανθρώπινα. Εμπόδιο στην ευτυχία τους όμως, μπαίνει η μητέρα της κοπέλας, η οποία θέλει να παντρέψει την κόρη της με κάποιον πλούσιο και όχι με έναν απλό εργάτη. Τα πάντα θα αλλάξουν όταν θα τον ανακαλύψει ένας πάμπλουτος θείος του που ζει για χρόνια στο εξωτερικό. Τελικά, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η δύναμη του πλούτου? Μια μικρή απάντηση μέσα από το παρακάτω στιγμιότυπο. Άμα θέλεις, λέει, να τιμήσεις κάποιον, πηγαίνεις στο σπίτι του φορώντας τα καλά σου. Είναι όμως μερικοί που δεν αξίζουν όχι τιμή, αλλά... Κατάλαβα. Πήγες του Γκράντι. Ναι. Σου φέρτηκαν άσχημα, ε? Ξέρεις πως σε βλέπουνε. Σαν κουνούπι. Και σε διώχνουνε σαν να σε κουνούπι. Είχες δουλειά εκεί? Όχι. Γιατί πήγες τότε? Ξέρω κι εγώ. Με πιάνει μια στεναχώρια πότε-πότε. Και ζήταω να βρω ένα δικό μου άνθρωπο, ένα σπίτι. Να θαρώ κι εγώ πως έχω μια οικογένεια. Σε καταλαβαίνω. Τι να καταλάβεις, ρε Λενίτσα. Ο πατέρας μου ήρθε προσφυγάκι από τη Σμύρνη, έρμος. Οι δικοί του μείνανε μέσα. Εδώ παντρεύτηκε. Η μάνα μου απ' την άλλη άκρη, πάλι κι αυτή. Πόντια κι αυτή, χωρίς κανένα. Σμίξανε δυο έρημοι πρόσφυγοι. Δεν γνώρισα συγγενή εγώ. Μονάχα το σπίτι του Γκράντι γνώρισα. Δούλευε η μάνα μου εκεί, η παραδουλεύτρα, από τότε που χείρεψε. Ίσαμε που πέθανε κι αυτή. Εγώ, πες ότι ήταν δικό μου αυτό το σπίτι. Μεγάλωσα μέσα σε αυτό το σπίτι, δεν γνώρισα άλλο. Καταλαβαίνεις. Αλλά άμα φτάνει ένας άνθρωπος να θεωρεί δικό του το αφεντικό της μάνας, βράστα. Τι κάθομαι όμως τόσες φορές θα έχω πει. Να μου τελέσει, Γιακουμή. Πόνος που λέγεται μοιράζεται. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι και εσύ μαζί με μένα. Εσύ να με στεναχωριέσαι. Κι αν είσαι φτωχός και σε περιφρονούν, η καρδιά σου είναι καθαρή. Και είναι γεμάτη μόνο της γης τα καλά. Κι εσύ είσαι καλή. Είσαι, πώς να σου πω, το πιο καλό κορίτσι του κόσμου. Ελενίτσα, θα ήθελα να σου να... Εμείς οι δύο... Να σου να αδερφούλα μου. Αδερφούλα σου? Ναι, δηλαδή λέω ότι... 11 και 10. Αργά είναι. Θα σε πάω μέχρι το σπίτι σου. Γι' αυτό έρθες και απόψε τέτοια ώρα. Να μην σε βάζω σε κόπο. Όχι, τι λες, τι κόπος. Ίσα-ίσα χαρά μου είναι. 5 λεπτά μετά τις 11 μετά μεσημβρίας, μη χάσετε την κωμωδία του 1999 «Βίβα γλυκιά μου Κατερίνα», σε σενάριο Κώστα Παπαπέτρου και σκηνοθεσία Βαγγέλη Φουρνιστάκη. Πρωταγωνιστούν Νίκος Γαλανός και τη Φίνου Κώστα Τσάκωνας. Ο διευθυντής του γραφείου λείπει στη Θεσσαλονίκη και όλοι το ρίχνουν έξω. Ο Φώτης έχει συνέχεια το νου του στο φαΐ. Η Κατερίνα που δουλεύει προσωρινά στο γειτονικό φαγάδικο, όπου συχνάζει ο Φώτης, γυρεύει μόνιμη δουλειά για να αξιοποιήσει τα διπλώματά της. Μια όμως καινούργια γυναικεία παρουσία θα έρθει να φέρει τα πάνω κάτω στην υπόθεση. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ταινία που θα εκτοξεύσει τη διάθεση στα ύψη. Καλώς το Φώτη. Κατερίνα, πεινάω. Κατάλαβα. Δώστε με απ' όλα μέσα. Πώς με νιώθεις, Κατερίνα μου? Δεν μου λες τίποτα ακόμα? Τίποτα. Κάνε υπομονή. Τι υπομονή, βρε Φώτη. Είμαι τώρα εγώ για να φτιάχνω τόστ και χάμπουργκερ. Βέβαια δεν λέω, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Αλλά ρε παιδάκι μου, τι πήγα σε εκείνη τη ρημάδα τη σχολή? Τι τα σπούδασα, τα αγγλικά, τη στενογραφία, τη γραφομηχανή? Βάλε και ένα βουλάκι. Εγώ σου μιλάω για τον πόνο μου και εσύ μιλάς για βουλάκια. Είπαμε, βρε Κατερίνα, μόλις ζητήσουν κάποια υπάλληλο, θα σε ειδοποιήσω αμέσως. Να με ειδοποιήσεις, ρε Φώτη, να με ειδοποιήσεις. Να βοηθήσω κι εγώ την καημένη τη μάνα μου. Τόσα ξόδεψε η καημένη για να με σπουδάσει. Τι παίρνει, νομίζεις? Μια ψωροσύνταξη εκεί πέρα από το μακαρίτι του πατέρα μου. Και το όνειρο αυτού του καημενούλη ήταν να κάτσω μπροστά σε μια γραφομηχανή, όχι να γίνω τοστού. Βάλε και λίγη τυροσαλάτα. Εντάξει, το παραγεμίσαμε. Καλά, γιατί δεν λες κάτι στον διευθυντή σου, τον. Πώς το λένε? Τι να του πω, γραμματέα έχει. Γραμματέα έχει. Δακτυλογράφο. Η ίδια είναι και δακτυλογράφο. Στενογράφο. Η ίδια. Ορίστε. Και μετά σου λένε γιατί υπάρχει ανεργία. Έτσι μου έρχεται να πάω και να τον πιάσω και να του πω: για έλα εδώ, κύριε διευθυντά. Ήρθε.
Πού ήρθε? Αυτό δεν είναι. Ποιο αυτό είναι στη Θεσσαλονίκη τώρα? Και δεν μου λε, αυτό που περνάει τώρα απέξω, ποιο είναι ο σωσία του? Τι τον ήθελε και τον μελετούσε, ρε παιδάκι μου? Γρήγορα το τόστι. Άστο να στο ψήσω. Πρεφέρ το έτσι και εγώ με. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα έρχεται η ταινία «Αγόρια στην πορνεία». Σενάριο Βαγγέλης Κατσάνης, σκηνοθεσία Όμηρος Ευστρατιάδης. Κοινωνική ταινία που ζωντανεύει την ιστορία του 1987 με τους Φράνκο Αλφόνσο, Παύλο Ευαγγελόπουλο, Μιχάλη Μανιάτη. Αφορμή για το ξεσκέπασμα μεγάλου κυκλώματος ανδρικής πορνείας είναι η κακοποίηση ενός μικρού αγοριού από ένα πανίσχυρο τοπικό παράγοντα. Η μητέρα του αγοριού δέχεται πιέσεις για να αποκρύψει την αλήθεια, όμως εκείνη αντιστέκεται. Κάποια στιγμή η υπόθεση παίρνει το δρόμο της. Μια σχετική δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει ότι μια ομάδα νεαρών με πανάκριβες μοτοσικλέτες, οι οποίοι συχνάζουν σε δισκοτέκ, εμπλέκονται σε ένα κύκλωμα ανδρικής πορνείας. Ένα από τα αγόρια αυτά, ο Παύλος, είναι μάλιστα και εραστής του ανακριτή που έχει αναλάβει την υπόθεση. Ετοιμαστείτε να προβληματιστείτε με ερωτηματικά που ακόμα παραμένουν αναπάντητα. Ας πάρουμε μια ιδέα μέσα από το παρακάτω στιγμιότυπο. Ρε πιτσιρίκο! Κουφό είσαι, ρε! Μη πλάκα μου κάνει! Έλα, ησύχασε. Εσύ, εγώ δεν είμαι άντρας. Όχι, καλά είμαι. Εσύ, και τι αίματα είναι αυτά στα ποδάρια σου, για γίνα πια. Όχι και εσύ, όχι και εσύ, να χαρείς, δεν είμαι κορίτσι. Τι θες να πεις, αγόρι μου, λέγε ρε, λέγε. Όχι, δεν μπορώ, να με σκοτώσει, έτσι είπε. Ποιος? Φουκαριάρικο, είμαστε για τούτα όλα αυτά, ε. Το ξέρεις? Μα έννοια σου και δεν θα μείνει έτσι. Κι εγώ. Εσύ, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Πρόσεξε όμως, μην το πεις πουθενά. Σε κανένα. Ούτε στην ίδια σου τη μάνα. Αυτό το Σαββατόβραδο, 9 Απριλίου και ώρα 9 και 4, γελάστε δυνατά με την ταινία του 1983 «Σερίφης ο Μηχανοφάγος». Σενάριο Γιάννης Κλάβος, σκηνοθεσία Όμηρος Ευστρατιάδης. Κομμωδία με τους Κώστα Βουτσά, Γιάννη Βογιατζή, Αλέκο Τζανετάκο και άλλους. Ο Ρίγκο, γνωστός ως Σερίφης ο Μηχανοφάγος, μαζί με τον βοηθό του τον Σπαθάρι, έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των αδίστακτων μηχανόβιων που δεν προλαβαίνουν να επισκευάζουν τις μηχανές τους. Όμως στη σπήρα των καμικάζι είναι και ο ανιψιός του Σερίφη, ο Μπίλιας, που ο Σερίφης δεν κάνει τίποτε άλλο από το να τον βγάζει από τη φυλακή. Αλλά τα προβλήματα του Σερίφη δεν τελειώνουν εδώ, γιατί έχει να αντιμετωπίσει και τη μικρή του αδελφή, τη Ροδούλα, η οποία πετάει κυριολεκτικά στα σύννεφα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από ένα σατανικό αλλά άκρος ξεκαρδιστικό σχέδιο. Τρεπή κοντζαμδιοικητής. Κυρία διοικητά, να ειδοποιήσω τον υδραυλικό, σπάσαν οι αποχετεύσεις. Είπα κι εγώ. Ειδοποίησε τον. Μάλιστα. Εσείς δεν τρέπεστε? Δεν τρέπεστε? Τι ήταν αυτά που κάνετε? Σούζες ήτανε. Τι σούζες? Κόντρες ήταν. Τι κόντρες και σούζες, δηλαδή. Δεν σέβεσαι τα κιλά σου. Τι μάσκαλε, νονέ. Πόνεσαι. Έτσι μου έρχεται να σας γδάρω. Όχι γδασίματα. Μα τους χρειάζεται και δικτά. Τα ρίκια σε τους. Δεν θέλω γδασίματα. Μα δεν καλέ λένε. Κάσε! Κάσε! Κύριε δικτά μου. Από το κότσι. Έχω τη γνώμη, δηλαδή μόνο το σεβασμό που σας έχω, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να... Κάτσε αυτό να μην... Να το... Μη σπρώχνει. Μη σπρώχνει το Σερίφη, γιατί μαράει, ρε. Κύριε Δεκτά, με συγχωρείτε. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, για τελευταία φορά, να του δώσουμε χάρη. Είναι πολύ καλά παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ. Ναι, αλλά εγώ κουράστηκα να σου πιάσω. Εγώ τους έβρισα. Εγώ σε διέταξα. Κύριε Δεκτά μου, εγώ το ξέρω. Είναι πολύ καλό παιδί. Μην το βλέπετε που είναι έτσι χοντρός. Από μέσα είναι λεπτός χαρακτήρας. Έστω.
Αλλά έτσι και ξαναπιαστούν. Ποτέ! Εσύ, θα ξανανέσεις ποτέ σε μηχανή? Όχι. Όχι. Θα ξανανέσεις ποτέ σε βέσπα? Όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν μου λες, ε? Θα ξανανέσεις ποτέ σε βουνό? Όχι. Βουνό να ανέβεις σε βουνό. Πήγαινε και όχι. Ορκίσου, ναι. Ορκίζομαι. Ότι δεν θα ξανανέβεις. Πού ορκίζεσαι? Στη ζωή του σπαθάρι. Όχι, εγώ τι φταίω? Σε με πάψα, ρε. Και δεκτά, ακούσατε, ορκίστηκε. Αν ξανανέβεις από το σκλέτε, να πεθάνει ο σπαθάρις. Πηγαίνετε τώρα και φρόνημα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να πάρουμε τις μηχανές μας. Να τις πάρουμε. Όχι, όχι, να... Στέι. Να ευλογάτε τον κύριο διοικητή που είσαστε ελεύθεροι. Και πού είστε. Τι. Πού είστε, λέω. Πρώτον, δεν θέλω παρέα με αυτόν τον ομογενή. Και δεύτερον, όχι ξανασούζες, όχι ξανακόντρες, γιατί έτσι σας ξαναπιάσω, θα σας γδάρω! Σου είπα, δεν θέλω γδαρσίματα! Δεν θέλω, εγώ θα σας γδάρω όμως. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα και ένα τέταρτο πριν τις 11 μετά μεσημβρίας υποδεχόμαστε το Κλωτσοσκούφι σε σενάριο Αλέκου Σακελάριου Χρήστου Γιαννακόπουλου και σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου. Κωμωδία του 1960 με τους Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Θανάση Βέγκο. Η Μέρη είναι μια όμορφη ορφανή κοπέλα που επειδή δεν είχε στον ήλιο μοίρα, οι φίλοι της τη φωνάζουν Κλωτσοσκούφι. Δεν μπορεί να στεριώσει σε δουλειά γιατί όλα τα αφεντικά της ρίχνονται. Ο Σταύρος τη συστήνει στο φίλο του εφοπλιστή Τζόρτζι για να τη βοηθήσει να πάει στην Αυστραλία κοντά στο θείο της. Θα επέλθει άραγε επιτέλους η πολυπόθητη βοήθεια? Μια μικρή ιδέα μέσα από το παρακάτω απόσπασμα. Ωραία νύχτα απόψε. Ναι, ωραία νύχτα. Πολύ ωραία νύχτα απόψε. Εάν στο διάολο νυχτιάνεται. Κλωτσοσκουφάκι. Καλώς. Τι έγινες, βρε παιδάκι μου? Τι έχεις, ρε Κλωτσοσκουφάκι, τι έπαθες? Έφυγα από τη δουλειά. Γιατί? Γιατί δεν το ξέρετε. Πάλι τα ίδια. Πάλι. Ρε τους πάλι ανθρώπους. Μα τι έγινε? Τα αυτά της αυτής. Έλα τώρα, νερούλα μου, μην κλαις. Και έφυγες από τη δουλειά. Και λοιπόν. Εσύ να είσαι καλά και θα βρούμε άλλη. Τι, έφυγε από τη δουλειά που ήτανε? Ναι, και το έχει πάρει κατάκαρδα. Δουλειά θέλε, ρε Κλωτσοσκουφάκι. Έλα τώρα, καημένη κυμπάμπη, άσαμε και εσύ με κοροϊδεύει. Όχι, αλήθεια λέω. Έχω ένα φίλο που έχει ένα λούνα πάρκ. Σήμερα μάλιστα μου έλεγε ότι θέλει μερικές κοπελίτσες για τη δουλειά του. Αλήθεια? Ναι. Θέλω να σας πάω αύριο. Αύριο κιόλας? Αύριο. Άκου, λέει πως δεν θέλω. Να τα άδες που μας γρουσούζεψες χρονιάρα μέρα. Έλα τώρα να πάρεις ένα μέζε να πεις και ένα ποτήρα. Ναι, έλα μπρο, σκούψε τα ματάκια σου και εντάξει, αύριο κύριε Μπάμπη. Αύριο και πρωί πρωί. Και είναι σίγουρο δηλαδή? Σίγουρος, παιδάκι μου, σίγουρος. Εντάξει, πηγαίνετε τώρα εσείς. Ναι, πάμε. Και σε λίγο θα έρθουμε κι εμείς. Έλα πουλάκι μου, σκούψε τα ματάκια σου, να σκαρίσω και πάμε κι εμείς. Εντάξει. Σοβαρά, Μπάμπη, θα τα βολέψεις? Ναι, μωρέ. Κοίτα εκεί, ρε Μπάμπη. Όχι δηλαδή τίποτα άλλο. Φτωχοί βέβαια είμαστε κι εμείς. Με αυτό το παλιό περίπτερο πάμε να τα βγάλουμε πέρα. Αλλά και ένα στόμα παραπάνω δεν χάλασε ο κόσμος. Είναι όμως φιλότιμο. Πολύ φιλότιμο. Δεν θέλει να νιώθει ότι γίνεται βάρος, κατάλαβες, ε? Μπράβο, ρε Μπάμπη. Προχωράμε στην ταινία της Κυριακής 10 Απριλίου με τίτλο Pondy New Generation, την οποία θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Γιάννης Κλάβος, σκηνοθεσία Όμηρος Ευστρατιάδης. Κωμωδία που κυκλοφόρησε το 2011 με τους Παύλο Κοντογιαννίδη, Κώστα Βουτσά, Ελένη Φιλίνη και αρκετά ακόμη γνωστά ονόματα της ελληνικής οθόνης. Δύο παιδιά γίνονται μάρτυρες μιας μαφιόζικης συμπλοκής και της απόκρυψης ενός θησαυρού σε έναν ελαιώνα. Μετά από χρόνια, τα δύο αγόρια που έχουν γίνει άντρες πια, πνιγμένοι από χρέη και υποχρεώσεις, αποφασίζουν να ψάξουν για να βρουν το θησαυρό. Στον ελαιώνα όμως έχει χτιστεί ένα γυναικείο μοναστήρι. Τώρα θα πρέπει να σκαρφιστούν έναν τρόπο να μπουν στο μοναστήρι και να ανακαλύψουν θησαυρό. Αστεία ευτράπελα που έρχονται να σας ψυχαγωγήσουν μέσα από αυτό το δύσκολο εγχείρημα των πρωταγωνιστών. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που δεν θα μπορούσε να κλείσει με πιο αστείο τρόπο το βράδυ της Κυριακής. Δώστε προσοχή. Σε δύο εβδομάδες ξεκινάμε την ταινία. Έφησε παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ θα αναλάβεις να κάνεις το καλύτερο casting. Εσύ, κύριε Βλάση, θέλω να μου βρεις το καλύτερο συνεργείο εντός εκτός Ελλάδος. Μάλιστα. Λεφτά υπάρχουν. Ας το πάνω. Και εσύ, καλλιτέχνη, σεναριογράφε,
Θέλω να καθίσεις, να μου γράψεις όχι ένα απλό σενάριο. Θέλω ένα έπος. Καταλαβαίνεις, ένα Μπεν Χουρ. Θέλω ευαισθησία. Θέλω υψηλή αίσθηση του χιούμορ. Μην είναι μπαλαφάρες, κοντράδες, ιδέα πράγματα να σκυνηγάει ο κόσμος. Θέλω να κάνουμε μια ποιότητα, μια λαϊκή κουλτούρα, καταλαβαίνεις. Αντάξια της ποντιακής νομοτέλειας. Λεφτά υπάρχουν. Μας έπληξες τα κάκαλα κι εσύ. Υπάρχουν, ναι. Λεφτά υπάρχουν. Άμα υπάρχουν λεφτά, εμείς κάνουμε παπάδες. Λοιπόν, άκου πώς ξεκινάμε. Το τοπίο είναι έρημο. Ελιές, θάμνη και σε κάποιο σημείο ένα ερυπωμένο βυζαντινό μοναστήρι. Ο Τάσος και ο Αντώνης μέσα στον Ελαιώνα μαζεύουν ελιές. Ο Τάσος ανεβασμένος πάνω στην ελιά χτυπάει τους καρπούς για να πέσουν κάτω και να τους μαζέψουν με το καλάμι. Αυτή τη Δευτέρα σας προσκαλούμε στη θεατρική παράσταση «Άνθρωποι και ποντίκια», η οποία θα ανοίξει τις πόρτες της στις 9 ακριβώς μετά μεσημβρίας. Σενάριο Αλίκη Αλεξανδράκη, σκηνοθεσία Γιώργος Θεοδοσιάδης και Σταύρος Ζερβάκης. Θεατρική παράσταση του 1977 με τους Γιάννη Κατράνη, Πάνο Πανόπουλο, Σπύρο Καλογύρου. Το συγκινητικό πορτρέτο δύο ανδρών που αγωνίζονται να κατανοήσουν τη δική τους μοναδική θέση στον κόσμο την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κατάρρευσης το 1929. Έχοντας μόνον ο ένας τον άλλο, μέσα στη μοναξιά και την αποξένωσή τους, ο Τζόρτζ και ο φίλος του Λένι, πνευματικά καθυστερημένος αλλά με μεγάλη σωματική δύναμη, ονειρεύονται, όπως συχνά κάνουν οι περιπλανόμενοι, ένα δικό τους σπίτι. Ας ονειρευτούμε για λίγο κι εμείς μέσα από το παρακάτω στιγμιότυπο, διότι τα όνειρα δεν πειθαρχούνται σε όρια. Τούτος εδώ είναι ο θάλαμος. Η πόρτα είναι απ' την άλλη μεριά. Τα αφεντικό ξύνησε τα μούτρωτα μου, δεν σας είδε το πρωί. Αυτά εκεί είναι τα κρεβάτια σας. Θα πάρω τα από πάνω. Δεν έχω ρίξει απέσεις πάνω μου. Στο διάολο είναι τούτο εδώ. Δεν ξέρω. Γράφει. Σκοτώνει ψήρες, κατσαρίδες και όλα τα εντομά. Άρα τι στο διάολο κρεβάτια αυτά που μας δίνεις. Δεν έχουμε σκοπό να γδάρουμε το πετσί μας από το ξύσιμο. Ας σου εξηγήσω. Αυτός που είχε το κρεβάτι πριν ήταν ένας σιδεράς. Πολύ εντάξει, παιδί. Τόσο καθαρό παλικάρι δεν έχεις ξαναδεί. Έπλαινε τα χέρια του πριν και μετά το φαγητό. Τότε πώς ήταν ψιδεργημένος. Θα σου εξηγήσω. Αυτός ο σιδεράς που τον λέγανε Σμίτη ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που θα το βάζανε αυτό το πράγμα ακόμα κι άμα δεν υπήρχαν κοριέ. Θα σου πω τι έκανε. Ξεφλούδαγε τις βραστές πατάτες στο τραπέζι και έβγαζε κάθε μαυρουδάκι πριν τις φάει. Κι αν τα αυγό είχε λίγο κοκκινάκι, το έβγαζε κι αυτό. Στο τέλος έφυγε εξαιτίας του φαγητού. Τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Σμίτη. Καθαρός, ε. Τις Κυριακές φόραγε τα καλά του ακόμα κι άμα δεν είχε να πάει πουθενά. Έβαζε ακόμα και γραβάτα. Κι ύστερα καθόταν εδώ μέσα. Δεν είμαι και το σίγουρος. Για ποιο λόγο έφυγε. Έφυγε όπως φεύγουν όλοι. Είπε μόνο πως έφταιγε το φαγητό. Δεν είπε τίποτε άλλο. Είπε μόνο μια νύχτα, δώσ' μου τον κόπο μου. Έτσι, όπως το λέει ο καθένας. Καλά. Άμα βρω όμως τίποτε στο κρεβάτι, εσύ θα τα ακούσεις. Σειρά έχουν οι ταινίες της 3ης 12 Απριλίου. Το μυστικό της κατηγορουμένης έρχεται στις 9 παρα 25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Μαυρίκιος Νόβακ. Δικαστικό δράμα που ζωντανεύει την ένταση του 1958 με τους Δημήτρη Μιράτ, Ελένη Χατζιαργύρη, Άννα Φόνσου και άλλους. Η Μάρθα Φεράνου κατηγορείται για απόπειρα φόνου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι πυροβόλησε τον Στέφανο Πετρίδη, αγαπητικό της ανιψιάς της. Η κατηγορούμενη, αν και αθώα, αρνείται να υπερασπιστεί τον εαυτό της για να μην αποκαλύψει κάποιο μυστικό. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ταινία που θα ανεβάσει τους παλμούς το βράδυ της Τρίτης. Μην κάνεις έτσι, Λίνα. Πρέπει να κοιμηθείς τώρα. Είναι πολύ αργά. Μην με αγγίζεις, δεν θέλω να κοιμηθώ. Αύριο το πρωί θα φύγουμε. Τι με κρατάς φυλακισμένη. Θέλω να τον δω. Δεν είναι πια εδώ. Τον πήρα για την Αθήνα. Το τραύμα δεν ήταν θανάσιμο. Φύγεσαι να πεθάνει, το ξέρω.
Τηλεφώνησα τον Τίνο να έρθει να με σπάρει αύριο. Θα έρθει ο Τίνος. Καλά θα έκανε να μην ερχόταν καθόλου. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Απελπιστική. Mm. Με συγχωρείτε, κύριος Πετρίδης. Ναι. Είμαι η Λίλα. Λοιπόν. Είμαι η Λίλα Διβέρη. Σας μίλησε για μένα ο Στέφανος. Για ποιο ζήτημα. Τώρα όμως δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Θα πρέπει να μάθω μια αραβωνιαστικιά του. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Εξάλλου, ο Στέφανος δεν ήταν ποτέ αραβωνιασμένος, τουλάχιστον γνώσιμο. Γιατρέ, άνοιξε τα μάτια του. Σας παρακαλώ. Πώς είναι? Δίνει σημεία ζωής. Πρέπει να τον δω. Αποκλείεται. Ελάτε εσείς τρεις το απόγευμα, ελπίζω. Θα ζήσει. Ο Θεός ξέρει. 10 λεπτά πριν τις 10 μετά μεσημβρίας, υποδεχτείτε στην παρέα σας την κωμωδία του 1987 «Ευτύχης ο δυστυχής». Σενάριο σκηνοθεσία Παντελής Κρουμπέλος. Πρωταγωνιστούν Σωτήρης Ζεβελέκος, Θάνια Ζόγκα, Γιώργος Κυριακίδης. Ο Ευτύχης, ένας αγαθιάρης υπάλληλος σούπερ μάρκετ, έχει τη συνήθεια να χαρίζει πράγματα στις διάφορες πελάτησες του μαγαζιού. Ταυτόχρονα είναι ερωτευμένος με τη Σόνια, ενώ η συνήθειά του τον μπλέκει σε περιπέτειες. Μπελάδες που θα σας κάνουν να γελάσετε με την ψυχή σας, η συνέχεια επί της οθόνης. Με ζητήσατε? Καθίστε, κύριε Παυλόπουλε. Ευχαριστώ. Όπως θα έχετε καταλάβει, εδώ είμαστε μια σοβαρή επιχείρηση. Αυτό το ξέρω. Μη διακόπτης. Μάλιστα. Ο τρόπος που φερόμαστε στον πελάτη έχει τρομακτική σημασία, μη διακόπτης. Συνεχίστε, κύριε Διευθυντά. Με ποιο δικαίωμα, κύριε, δυσφημείτε το κατάστημά μας? Εάν δεν σας φτάνει ο μισθός που παίρνετε, μπορείτε να ζητήσετε αύξηση. Και αν δεν σας τη δώσουμε, μπορείτε να φύγετε από τη δουλειά σας, αν δεν σας αρέσει. Μάλιστα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί μου τα λέτε όλα αυτά. Εχθές, κύριε Παυλόπουλε, πήγατε κάτι πράγματα στην κυρία Αποστόλογλου. Στην κυρία Πάτρα, λέτε? Μάλιστα, στην κυρία Πάτρα. Και τη φερθήκατε ανάλογα. Δηλαδή, τι έκανα εγώ? Εκείνη μου. Η κυρία σου έδωσε μπουρμπάν 200 δραχμές. Δεν σας φτάνανε? Γιατί ζητούσατε ανεδέστατα 500. Δεν ζήτησα κανένα μπουρμπάν, κύριε Διευθυντά. Άλλα πράγματα έγιναν. Δεν είναι καθόλου αλήθεια. Εκείνη μου. Σιωπή! Μην προσθέτεις το ψέμα στην κακή σου συμπεριφορά. Ευτυχώς που η κυρία Αποστόλογλου είναι μεγαλόκαρδη. Είναι. Ψυχικάρα, κυρία Πάτρα. Ρε τι πάθαμε. Σιωπή. Σήμερα που θα πας από εκεί τα πράγματά της, θα τη ζητήσεις συγγνώμη. Και όλα τελείωσαν. Όχι, κύριε Διευθυντά, όχι. Τι όχι? Δεν γίνεται να πάει κάποιος άλλος. Μα τι λες, παιδάκι μου? Ποιος άλλος να πάει? Τρελάθηκες? Και θα τη ζητήσει συγγνώμη ο άλλος? Δηλαδή πρέπει να τη ζητήσω συγγνώμη οπωσδήποτε? Φυσικά. Η κυρία Αποστόλογλου είναι η καλύτερη πελάτησά μας. Και το κατάστημά μας έχει ανάγκη από την καλή φήμη. Κατάλαβες? Πήγαινε τώρα. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Ακολουθούν οι ταινίες της Τετάρτης 13 Απριλίου. Η κοινωνική ταινία «Τόσα όνειρα στους δρόμους» σας χτυπά την πόρτα 5 μόλις λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Παναγιώτης Κωνσταντίνου. Μελόδραμα που κυκλοφόρησε το 1968 με τους Χρήστο Νέγκα, Μιράντα Κουνελάκη, Μάνο Κατράκη και άλλους. Δυο νέοι, ο Παύλος και η Μαρίνα, ξεκινούν από μια παλιά στοά με μικρά καταστήματα, ο καθένας χωριστά αλλά και οι δύο γεμάτοι όνειρα για να προκόψουν στη ζωή τους. Η μοίρα όμως τα φέρνει διαφορετικά και οι δυσκολίες που συναντούν τους γυρίζουν ολοένα και προς τα πίσω. Ακόμα και η επιστροφή τους στη στοά είναι προσωρινή, αφού τα κτίρια κατεδαφίζονται προκειμένου να αναγερθεί μια πολυκατοικία. Στο τέλος όμως τα εμπόδια θα αντικατασταθούν με κατορθώματα. Ας πάρουμε μια ιδέα από την ταινία που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Τι έγινε, τον κυδέψανε? Ναι, μωρέ παιδάκι μου, και χάλασε τον κόσμο. Γιατί άργησες? Δεν
είχε πολύ κόσμο στην Αρχιεπισκοπή. Βλέπεις, ο κόσμος παντρεύεται, κύριε Θωμά μου. Δεν είμαστε μονάχα εμείς. Και πότε με το καλό? Να, στα τέλη του άλλου μηνά. Γιατί τόσο αργά? Γιατί δική του είναι προληπτική. Και επειδή είναι δύσκολος ο χρόνος, είπαμε να μην παντρευτούμε χρυσό ζημίνα, γι' αυτό τα βάλαμε στα τέλη του Απρίλη. Άντε, η ώρα η καλή να. Ευχαριστώ. Θα μας παντρέψεις? Ου, με όλη μου την καρδιά. Μόνο μη ζητάτε πολλά πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν. Όχι, καλά, όχι. Κύριε Θωμά. Κύριε Θωμά, για... Α, γυρίσατε εσείς. Να σας γνωρίσω τον καινούργιο σας συνάδελφο. Ο κύριος Παύλος Αντωνίου, γιος Θωμάς, δεσποινής Κατίνα. Τον εμπιστεύομαι σε εσάς, κύριε Θωμά. Κατατοπίστε τον όσο μπορείτε πιο καλά. Και μην ξεχνάτε πως πρέπει να εισπράξετε τις δόσεις από τους κακοποιωτάς. Από αυτό άλλωστε θα εξαρτηθεί και η θέση σας εδώ μέσα. Αλλιώς, αν είσαστε ελαστικός, λυπάμαι πολύ, αλλά θα πρέπει να διαλέξω άλλον πιο δραστηρίο. Σας εύχομαι καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, Δεσποινή. Αλλά και σας λυπάμαι. Εγώ ευτυχώς σε λίγες μέρες θα φύγω από εδώ μέσα. Το Κατινάκι μας παντρεύεται και θα μας εγκαταλείψει. Η ώρα είναι καλή, Δεσποινή. Σας ευχαριστώ. Μα ξέρετε κι εγώ δεν πρόκειται να μείνω εδώ μεταξύ μας. Σε 3-4 μήνες δίνω εξετάσεις στην τράπεζα και τότε... Αντίο σας. Η κωμωδία του 1971 για μια χούφτα τουρίστριες θα λάβει θέση στις 10 και 25 μετά μεσημβρία σε σενάριο Πάνου Κοντέλη και σκηνοθεσία Ερίκου Θαλασσινού. Πρωταγωνιστούν Αλέκος Αλεξανδράκης και την Παπανίκα Σωτήρης Μουστάκας. Δύο χωριά σε ένα ελληνικό νησί ανταγωνίζονται σκληρά για το ποιο θα προσελκύσει τους περισσότερους τουρίστες. Ποιος θα στεφθεί τελικά νικητής? Πάμε να πάρουμε μια ιδέα από αυτή την ξεκαρδιστική μάχη. Συμπολίτε, αντάξιοι απόγονοι του ξενίου Διός. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατορθώσαμε τα ακατόρθωτα. Εγγενιάζομαι σήμερα το πρώτο φεστιβάλ Μαρίδος Μαριδοχωρίου. Ζήτω το Μαριδοχώριον! Το φεστιβάλ αυτό είναι η αρχή μιας καινούριας ζωής για τον τόπο. Είμαι υπερήφανος λέγω, που η Ευρώπη ολόκληρη μιλάει για το χωριό μας. Μαριδοχώρη εσύ της Ελλάδος ψυχή. Αυτή τη στιγμή, 5 αντιπρόσωποι ξένων κρατών γένος θηλυκού. Παρακαλώ να λείπουν τα επιφωνήματα. Θηλυκού λέγω. Έρχονται να εγκαταστήσουν στο χωριό μας μονίμους τουριστικά εγκαταστάσεις. Πλάζ, κάμπινγκ, μπαγκαλός και όλα τα συναφή. Σας υπενθυμίζω, πρώτον, ευγένεια, είστε Έλληνες. Φερθείτε ως Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι! Δεύτερον, λεβεντιά, είστε γενναίοι. Φερθείτε ως Έλληνες. Έλληνες! Τρίτον, χαμόγελο ευτυχίας. Είστε Έλληνες. Φερθείτε ως αντάξιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Μα πού είναι, δεν τους βλέπω. Θα είναι πεσμένοι κάτω, είναι το χόμπι τους. Χόμπι. Αυτό είναι. Τι έχουνε λέει, δεν κατάλαβα. Πού είναι οι αντιπρόσωποι? Τι? Οι τουρίστριες! Τους πήρανε οι άλλοι. Οι άλλοι, ποιοι άλλοι? Οι κεφαλοχωρίτες. Πρόλαβε η δημαρχίνα και τους άρπαξε. Σαμποτάζ, τουριστοπειρατεία. Αυτό πλέον είναι πόλεμος. Πάλε πόλεμο έχουμε παιδάκια. Για. Το χωριό των αντιπάλων μας επί αιώνες τώρα μας πολεμά. Επί 20 χρόνια με όπλον το ψεύδος έψε τους πάντας ότι είναι ωραιότερον. Ότι έχει καλύτερα προϊόντα, υγιεινότερον κλίμα, ανώτερον πολιτισμών. Οι ταινίες της εβδομάδας ολοκληρώνονται την 5η 14 Απριλίου. Στις 10 παρα 25 μετά μεσημβρίας έρχονται οι όμορφες ημέρες σε σενάριο σκηνοθεσία Κώστα Σιμακόπουλου. Μελόδραμα που αναβιώνει συναισθήματα από το 1970 με τους Διονύση Παπαγιανόπουλο, Αλεξάνδρα Λαδικού, Αλέκου Αλεξανδράκη. Μια μυστηριώδης γυναίκα, η Τζοάν, φτάνει στην Πάτμο. Όλοι οι κάτοικοι του νησιού την υποδέχονται στο λιμάνι, καθώς είναι η πρώτη ξένη που φτάνει τη νέα χρονιά. Στο χωριό, η Εράσμια, η κόρη της Πλιβούρενας, αγαπάει τον Παναγή, ο οποίος όμως δεν τη ζητάει σε γάμο γιατί είναι φτωχή. Η Χριστίνα είναι ερωτευμένη με έναν τυφλό που χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, αλλά δεν έχει τα χρήματα για αυτήν.
έρωτες, πάθη και χαρές της κοινότητας παρουσιάζονται στο μικρό απόσπασμα που ακολουθεί. Hey, Ερασμία, εδώ είναι. Καλά κάνεις. Α, έτσι το έχουμε τώρα. Ναι, τι με κεντάς, τι βγαίνεις μπρος μου. Για να το μαθαίνει η μάνα μου και να βρουλίζεται, να με δέρνει. Ευχαριστιέσαι. Όχι και ευχαριστιέμαι. Αλλά τι να γίνει που μ' άρεσες. Και όπου και να σε στέλνει, εγώ θα βγαίνω φάτης μπαστούνι μπροστά σου. Μπα! Να μου γελάς και να μου ανοίγουν τα ουράνια. Από λόγια μου όλα μας. Και από Στεφάνη το Μάι. Αφού το ξέρεις ο πατέρας μου. Έλα πιο να σε φιλήσω, μας κοιτάνε. Είσαι με τα σωστά σου. Θα στο πάρω με το ζόρι. Ζούλα! Λέγε πώς έσπασε! Έσπασε, ξέρω εγώ! Πώς, μόνη της! Ναι, μόνη της, ήρθε η ώρα της! Ας τα αυτά και δεν τα χάβω! Μήπως αυτός ο βλάμης τίποτα ο γιος του Παντελάρα, ε! Τι! Λέγε να μάθω! Ναι, με κυνηγούσε να με φιλήσει! Ταύρος! Κι εγώ έτρεχα! Καλά δεν έκανα! Α, το μασκαρά! Ας ήταν εδώ ο Ηρακλής και σου λέγα εγώ θα τα έκανα όλα αυτά! Μου είπε πως όπου και να με στέλνεις, θα ξεφυτρώνει μπρος μου μάραθος. Θα πάμε καμιά φορά να με κλέψει με τη μανία που έχει. Φοβάσαι. Να το παρακαλάς να τελειώνουμε. Αμήν και πώς να γίνει. Πώς. Τι. Σκέφτηκα. Από αύριο θα πηγαίνει στη Γελάδα για βοσκή πέρα στα χωράφια. Ερημιά είναι. Θα βρει την ευκαιρία να σε κλέψει. Κοντά στα ερημοκλήθια. Έχει και έναν παπά, βάζεται και στεφάνι και ξεμπερδεύουμε. Και ο πατέρας του. Θέλει δεν θέλει τότε θα το χωνέψει. Τελειωμένο! Πες, μάνα! Λέω! Απόφαση! Από αύριο τη Γελάδα για βοσκή! Και όσο πιο μακριά, τόσο πιο σίγουρα! Το Φιντανάκι αποτελεί την ταινία που θα κλείσει την εβδομάδα με χαμόγελο 10 μόλις λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Ιάσο Νόβακ. Κομωδία που μας ταξιδεύει στο 1955 με τους Γκέλη Μαυροπούλου, Ορέστη Μακρύ, Στέφανο Στρατηγό και άλλους. Η Τούλα ζει μαζί με τους γονείς της στην αυλή της Κατίνας. Η Τούλα ερωτεύεται τον Γιάνγκο, αλλά η Κατίνα βάζει μια άλλη γυναίκα να της τον κλέψει, με στόχο να σπρώξει την Τούλα προς τον Γιαβρούση. Τελικά θα αναγνωρίσει το μεγάλο ερωτά του για εκείνη, η απάντηση επί της οθόνης. Άκουσε, Τούλα. Σκέπτομαι να πω ασυρματιστή σε ένα υπεροκιάνιο. Γιατί? Είμαστε τόσο ευτυχισμένοι. Δεν θέλω να φύγεις, Γιάνγκο, σε θέλω κοντά μου. Όταν μπαρκάρω θα έχω λεφτά και τότε θα μπορέσω να χτίσω ένα παλάτι για σένα. Και όλοι θα το βλέπουν και θα λένε. Αυτό το χτίσε ο Γιάνγκος ο Χαρίτος για την αγαπημένη του την Τούλα. Καλύτερα ένα μικρό σπιτάκι που να χωράει μόνο τους δυο μας. Όταν είναι μικρό δεν θα χωράει την αγάπη μας. Γι' αυτό ο Περικλής έκανε του τα όλα, ολόκληρη Ακρόπολη. Από αγάπη? Βέβαια. Ήταν τρελός από έρωτα για την Ασπασία. Θα ήταν πλούσιος. Μπα, ήταν σπουδαίος άνθρωπος. Μεγάλο κεφάλι. Και ήταν και το κουβέρνο. Λοιπόν. Εκείνο τον καιρό έβγαινε στην Αθήνα και συναπαντούσε θεούς. Τον Απόλλωνα, την Αθηνά, την Αφροδίτη. Όπως τώρα συντυχαίνει να πούμε, τον Γιαβρούση. Την κυρία Κατίνα, την Εύα. Μια μέρα που λες ο Περικλέτος, βρίσκει στον δρόμο την Αφροδίτη. Τι γίνεσαι, Περικλή μου, του λέγει. Α, και ευχές έχω. Γιατί δεν σου φτάνει που εμείς οι θεοί σε κάναμε κοντζαμάρχοντα. Δεν λέω, κύρα Φρούδο μου. Αλλά μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς έρωτα. Και Ασπασία. Δεν την ήξερα ακόμη, τη γνώρισε ένα πανηγύρι. Μόλις την είδε, τρελάθηκε. Και την πήρε η γυναίκα του. Αυτό δεν το ξέρω. Ξέρω μόνο πως την αγάπησε τόσο που άρχισε να κάνει τρέλες. Μαζί τους καλύτερους μαστόρους. Μέρα νύχτα δούλευαν. Και μια μέρα που τελείωσαν, παίρνει να σπασία λαμπατσέτα και την πηγαίνει και πάνω και της λέγει. Όλα για σένα γίνανε. Πόσο πολύ την αγαπούσε. Πάμε κι εμείς να τα δούμε από κοντά. Πάμε, άμα θέλεις. Κάπου εδώ, οι ταινίες της εβδομάδας έφτασαν στο τέλος τους. Μείνετε συντονισμένοι καθώς 5 λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας ακολουθεί η κομμωδία του 1986 «Γύφτικη δυναστεία». Να σας υπενθυμίσουμε πως το πρόγραμμα του Hellenic TV βρίσκεται κάθε εβδομάδα διαθέσιμο στις εφημερίδες «Παρικιακή» και «Ελευθερία» καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Όσο για τις περιλήψεις των ταινιών μπορείτε να τις βρείτε στην εφημερίδα «Παρικιακή» αλλά και το website μας. Τέλος, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, αλλά και να διασκεδάζετε μαζί με το Hellenic TV, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media του καναλιού, ενώ τις εκπομπές μας μπορείτε να τις απολαμβάνετε ανά πάσα στιγμή και στο κανάλι μας στο YouTube. Αγαπητοί φίλοι και φίλες από όλους εμάς στο Hellenic TV, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα για την επόμενη Τετάρτη στις 8, όπου θα σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες ταινίες. Καλό σας βράδυ!